Στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης μειώνονται οι απεργοί πείνας στο κέντρο κράτησης μεταναστών στο Παρανέστη. Η τελευταία συνεδρίαση του νυν Δημοτικού Συμβουλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας του Δικηγορικού Συλλόγου για την κατάργηση του διοικητικού μεταβατικού πρωτοδικείου. Διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στην Κομοτηνή. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Το Σεπτέμβριο ξεκινάει το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για άλλους 50.000 ανέργους, ενώ αυτή τη φορά θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για μακροχρόνιοι ανέργους και σε ανέργους από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που υλοποιείται για δεύτερη χρονιά φέτος θα είναι συνολικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Βάουτσερ Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους του ΟΑΕΔ ηλικίες 25 έως 29 ετών έως 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά 30.000 ανέργους που θα καταρτιστούν και θα εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου λήγει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο www.voucher.gov.gr για όσους ανέργους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση Voucher 2014, επιταγή εισόδου για νέους ηλικίες από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών, εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΗ-ΤΕΗ και 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, πρακτική άσκηση επιχειρήσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις. Οι πρώτες 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και οι υπόλοιπες 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30 Οκτωβρίου 2016. Οι μη επιλεγέντες άνεργοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελούμενων. Το αργότερο 20 ημέρες μετά την υποβολή των αντιρρήσεων θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή να αποφανθεί για αυτές. Εν τω μεταξύ, νέο μισθολόγιο για το δημόσιο, το οποίο θα ισχύσει από την 1η-1η-2015, ετοιμάζει η κυβέρνηση με στόχο, αν όχι τη μείωση, τουλάχιστον τη συγκράτηση στα σημερινά επίπεδα της μισθολογικής δαπάνης. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό εργαλείο θα αποτελέσει η αξιολόγηση του προσωπικού που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στην ολοκληρωμένη της μορφή θα εφαρμοστεί από το νέο έτος, αφού προηγουμένως περάσει το φθινόπωρο από τη Βουλή ο σχετικός νόμος. Το κύριο μέλημα του Υπουργείου αυτή τη στιγμή είναι να ρίξει το μισθολογικό κόστος. Αυτό θα γίνει με διάφορους τρόπους. Ο εύκολος είναι οι περικοπές και η καταργή των παροχών. Οι πρώτες που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι τα επιδόματα κατασκηνώσεων, παιδικού σταθμού, οι μεταφορές αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η σύντηση για όσους τη δικαιούνται. Το μεγάλο μαχαίρι όμως έρχεται με το νέο μισθολόγιο που θα αρχίσει να ισχύει από τις αρχές του νέου έτους, ένα μισθολόγιο που ήδη διαμορφώνεται και θα αρχίσει να παρουσιάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να έχει πλήρως διαμορφωθεί μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα. Με βάση το νέο μισθολόγιο, οι υπάλληλοι θα χωρίζονται σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές θα είναι συνδεδεμένες τόσο με την εκπαίδευση όσο και με τον βαθμό που παίρνουν στην αξιολόγηση. Κάπως έτσι θα υπάρξουν αυξήσεις μισθού, έστω και μικρές, σε όσους έχουν πτυχίο ΑΕΗ-ΤΕΗ, ενώ αντίστοιχα θα υπάρξουν μειώσεις, άγνωστο πόσο και πώς, σε όσους δεν διαθέτουν πτυχίο. Παράλληλα, όσοι δεν έχουν πτυχίο θα δουν και έμεσες μειώσεις μέσω πιο αργής μισθολογικής ανέλυξης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι για τους υπαλλήλους μέσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης η αλλαγή βαθμίδας θα γίνεται ανά τουλάχιστον 2 χρόνια και όχι ανά ένα όπως θα συνεχίσει να ισχύει για τους κατόχους πτυχίων. Κάπως έτσι δημιουργούνται αμέσως πλήρως σαφώς υπάλληλοι διαφόρων ταχυτήτων. Οι διάφορες ταχύτητες, μάλιστα, θα αυξάνονται και από την αξιολόγηση, με βάση την οποία ένα ποσοστό 15% θα αντιμετωπίζει πρόβλημα όπως πάγωμα μισθού κτλ. Ναι, όντως η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να εφαρμόσει ένα νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα από τον Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Αυτό που πληροφορούμαστε και εμείς είναι ότι όντως θα είναι ένα μισθολόγιο πάλι σε εισαγωγικά ενιαίο όπως ήταν και το προηγούμενο. Θα δημιουργήσει εργαζόμενους 2-3 ταχυτήτων. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, κάποιες ομάδες εργαζομένων θα ενισχυθούν μισθολογικά και κάποιες άλλες θα βγουν χαμένες. Δηλαδή θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των μισθών. Όλα αυτά φυσικά εμείς τα επεξεργαζόμαστε, καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης. Θέλει να εξαλείψει συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, γιατί οι βλέψεις είναι να περάσουν πολλές από τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Άρα ο ένας από τους πολλούς τρόπους που ψάχνει να βρει η κυβέρνηση είναι και η δημιουργία ενός νέου ενιαίου μισθολογίου όπου συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα τις ρίξει ακόμα πιο κάτω οικονομικά. Ουσιαστικά, από το νέο μισθολόγιο περίπου 250.000 υπάλληλοι θα έχουν κάποιο όφελος, καθώς είναι οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι πτυχίων, ενώ περίπου 300.000 υπάλληλοι που δεν έχουν πτυχίο θα βρεθούν με μισθούς μειωμένους και θα είναι αντιμέτωποι με πάγωμα μισθού για χρόνια. Να αλλάξουμε κλίμα. Μειώνονται μέρα με την ημέρα οι απεργοί πείνας από τους 100 νεοφερμένους στο κέντρο κράτησης μεταναστών στο Παρανέστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία πείνας ξεκίνησε διότι θεωρούσαν παράνομη και άδικη την κράτησή τους, ενώ όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Παρανεστίου Μιχάλης Παρλόγλου, η κατάσταση στο κέντρο κράτησης είναι γενικά ήρεμη. Από προχθές το βράδυ διέρευσε μια πληροφορία ότι κάποιοι έγκλειστοι, οι νόμιμοι μετανάστες, προχώρησαν σε απεργία πείνας. Είναι από τους καινούριους που φέρανε στο Παρανέστη πριν μια εβδομάδα. 100 άτομα από τη Σύρο, από ό,τι γνωρίζουμε. Περισσότεροι είναι Αυγανοί, Σύριοι και Ιρακινοί. Θεώρησαν ότι άδικα είναι έγκλειστοι μέσα, ότι δεν διέπραξαν κάποιο έγκλημα, λόγω του ότι υπάρχουν και σειράξεις της χώρας, τους καταλαβαίνετε, και κάνουν απεργία πείνας ώστε να τους αφήσουν να είναι ελεύθεροι. Αυτή είναι η πληροφορία, κύριε Καστόρη, που μας έρχεται από μέσα. Βέβαια, από τα 100 άτομα που ξεκίνησαν την απεργία πείνας την πρώτη μέρα, μειώθηκαν στους 40 μέχρι σήμερα το πρωί. Και θα δούμε μέχρι που θα καταλήξει αυτό. Λοιπόν, μέχρι στο κέντρο τα πράγματα είναι ήρεμα. Είναι ήρεμα, είναι ήρεμα, λόγω του ότι και εγώ διαμένω ακριβώς απέναντι από το κέντρο. Κάθε μέρα μέχρι και αργά τα ξημερώματα παίζουν ποδόσφαιρο, ακούγονται φωνές, αλλαγμοί. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Πέρα από αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέραμε πριν από λίγο, υπάρχει η πρόβλεψη, ξέρετε, από τη δική σας την πλευρά για αύξηση μέτρων ασφαλείας ή κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να σας κινήσει την εντύπωση στην περιοχή? Αύξηση μέτρων ασφαλείας εννοείται, δηλαδή τους έγκλειστους να τους φυλάσσουν περισσότερο, δηλαδή να έρθουν περισσότερη αστυνομική δύναμη. Αυτό ήδη υπάρχει. Υπάρχει αστυνομική δύναμη. Είναι πάρα πολύ καλή η ασφάλεια εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε όμως να μας κινεί το ενδιαφέρον κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Έχετε, όλα κυλούν καλά. Έχετε πληροφορίες μέχρι πότε θα διαρκέσει περίπου αυτά που έχετε φυλέξει από τη δική σας την πλευρά, θα διαρκέσει συγκεκριμένη απεργία πείνας, ή αν υπάρχει τουλάχιστον αν τους παρακολουθούν ιατρικά τους απεργούς? Δεν γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως μια πληροφορία το πρωί, μόνο ένας κρατούμενος από μέσα πήγε σήμερα στο κέντρο υγείας Παρανεστίου. Οι υπόλοιποι κανένας δεν διεκομίστηκε μέσα στο κέντρο υγείας, που σημαίνει ότι ίσως κάποια στιγμή να σταματήσει και αυτή η απεργία πείνας. Οι λόγοι είναι ότι θέλουν να αφαιθούν ελεύθεροι και βρήκαν ένα μέτρο πίεσης. Αυτό είναι, κύριε Καστόρη. Βέβαια, άμα τους πληροφορήσουν ότι κάποια στιγμή αυτό που απαιτούν ίσως να γίνει πραγματικότητα, ίσως να σταματήσουν. Με ευχές και ευχαριστίες ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με την υπάρχουσα σύνθεση και απόντως του απερχόμενου Δημάρχου Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη. Την συνεδρίαση απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της κατανομής των πιστώσεων στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Δράμας. Σήμερα συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα σύνθεση για τελευταία φορά. Θεωρώ ότι αυτή η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει λάβει σοβαρές και σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της πόλης μας. Διατήρησε ένα υψηλό επίπεδο συζητήσεων και εύχομαι και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οπτιστεί στις 31 του μηνός να λάβει εξίσου σημαντικότερες αποφάσεις
και να έχει το ίδιο υψηλό επίπεδο συζητήσεων. Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης, θέλω να συζητήσουμε το πρώτο έκτακτο θέμα που αφορά την κατανομή πιστώσεων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες. Ναι. Όποιοι θέλουν να... που αφορούν το τελευταίο δημοτικό σύμβουλο. Ωραία. Εντάξει. Έγινε και εσύ. Ναι. Ξεκινάμε. Ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν για τελευταία φορά προημερησίες της διάταξης. Τώρα. Με τη σειρά έχουμε τον κύριο Παπαμανουήλ, τον κύριο Τερσί, τον κύριο Σούτο και τον κύριο Κάκ. Ωραία. Γύρω στον Παπαμανουήλ. Ο κύριος Σούτος, ο κύριος Παπαμανουήλ και ο κύριος Κάρτης. Ο κύριος Σούτος. Αφού καταλήξαμε με τις διαδικασίες, πραγματικά νιώθω και εγώ συγκινημένος γιατί είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά για μένα πρέπει να είναι και η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο δημόσια. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά λογικά αυτό συμβαίνει. Ήθελα να πω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι νομίζω ότι ήταν μια καλή φυγεία του παρόντου Δημοτικού Συμβουλίου και της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των θεμάτων ψηφίστηκε ομόφωνα. Σούτο και τον κύριο Μυρίδη και τον κύριο Μήτρου, που δεν είναι σήμερα εδώ, οι δύο τελευταίοι. Αλλά και να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιες φορές στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης υψώθηκαν οι τόνοι, τουλάχιστον από τη μεριά μου, εντός και εκτός αιθούσης. Σκοπός δικός μου πάντοτε τουλάχιστον ήταν η πολιτική αντιπαράθεση και μόνο. Και επειδή βλέπω απέναντί μου τον Θόδωρο τον Μπέσα, θα ήθελα, επειδή σε συγκεκριμένη στιγμή βρεθήκαμε σε ένα επίπεδο υψηλής αντιπαράθεσης, να του ζητήσω προσωπικά συγγνώμη. Ό,τι έγινε για μένα είχε μόνο πολιτικό υπόβαθρο και τίποτε άλλο, όπως και με τον απερχόμενο δήμαρχο, ο οποίος δεν είναι εδώ δυστυχώς. Ό,τι συνέβη, συνέβη σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και μόνο προσωπικά, δεν έχω τίποτε με κανέναν. Θέλω επίσης να πω ότι αυτή η περίοδος για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο, γιατί ήταν η δεύτερη θητεία μου ως Δημοτικού Συμβούλου, αυτή τη φορά στη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Η παράταξη εκτός Συμβουλίου βρέθηκε ακέφαλη. Είχα το θάρρος να βγω μπροστά να αναλάβω τα ενία της παράταξης, αλλά μετά από λίγο καιρό αυτή η παράταξη διχάστηκε, διασπάστηκε και εντός της αιθούσης αντιμετωπίζαμε αυτό το περίεργο σχήμα που πολλές φορές προκαλούσε και τη χλέβη και τις ειρωνίες, κυρίως από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Πράγμα λογικό βέβαια, στα πλαίσια του πολιτικού, ας πούμε, με επιτραπή έκφραση παιχνιδιού εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι θα σεβαστούμε... Ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες που όλα αυτά τα χρόνια με στήριζαν να μπορώ να αγωνίζομαι από αυτόν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά δεύτερον, ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, είτε με τα θετικά είτε με τα αρνητικά στοιχεία, γιατί πιστεύω μέσα από αυτούς τους όρους πάντα τα συμπεράσματα είναι θετικά προς όφελος των συμπολιτών μας. Να πω καλή επιτυχία στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και εύχομαι ολόψυχα ο Δήμαρχος και τα νέα μέλη που θα διοικούν το Δήμο και θα έχουν την κύρια ευθύνη της διοίκησης αυτού του τόπου να έχουν δύναμη, να σταθούν στο ύψος τους, διότι οι οικονομικές συγκυρίες είναι δύσκολες και νομίζω χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας και ειλικρινά εύχομαι η καινούργια Δημοτική Αρχή να πετύχει σε αυτό το έργο προς όφελος όλης της δραμηνής κοινωνίας. Στις τοποθετήσεις του κυρίου Σούτου, του κυρίου Παπαϊμανουήλ και του κυρίου Κάρκα, αρχικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τις ευχές
και να ζητήσω προσωπικά από τον Γρηγόρη τον Παπαϊμανουήλ ως νέο δημοτικό σύμβουλο στη νέα δημοτική αρχή την συνεργασία που απαιτείται, όπως συνεργασία απαιτείται και με όλους τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, και τονίζω ότι θα την επιζητήσω για το καλό των πολιτών, για το καλό του θεσμού που εκπροσωπούν. Θέλω λίγο να απαντήσω στις προτάσεις του κυρίου Σούτου. Αλλαγή του νόμου για το τρίμηνο. Πραγματικά αυτούς τους τρεις μήνες παρατηρείται μια δυσλειτουργία. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί του ότι θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τοποθετηθούν. Η κατάργηση της μεταβατικής έδρας του διοικητικού πρωτοδικείου Καβάλας από τη Δράμα είναι το θέμα επιστολής του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Γενική Επιτροπή της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικηστηρίων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, και μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται η πλήρη αντίθεση του νομικού κόσμου της Δράμας σε αυτή την κατάργηση. Η σχετική επιστολή είναι η επίσημη επιστολή που αποστήλαμε στις 19 Αυγούστου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και κοινοποίησαμε και στη Γενική Επιτροπή των Διοικητικών Δικαστηρίων και στην Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, σύμφωνα με την οποία εκφράζουμε καταρχήν τις αντιρρήσεις μας στην κατάργηση της μεταβατικής έδρας Δράμας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και τεκμηριώνουμε τις αντιρρήσεις αυτές κατά το δυνατόν με επιχειρήματα τα οποία συνοπτικά τα εκθέτουμε στην συγκεκριμένη επιστολή. Καταλήγουμε δε ότι εκτός ότι είμαστε απόλυτα αντίθετοι με την κατάργηση της μεταβατικής αυτής έδρας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί τον Έλληνα πολίτη σε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την προσφυγή του στην διοικητική δικαιοσύνη. Γεγονός που εκτός από αντισυνταγματικό σαφώς είναι και δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την θεσμική κατοχύρωση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην δικαιοσύνη. Κύριε Πούλιο, δύο ερωτήματα. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αλλάξει αφενός και αφετέρου? Ήταν η μοναδική κατάργηση μεταβατικού πρωτοδικείου που έγινε στην χώρα ή υπήρξαν και αλλού? Συνολικά καταργήθηκαν 14, αν θυμάμαι καλά, μεταβατικές έδρες διοικητικών πρωτοδικείων σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι το κόστος, γιατί δεν υπήρξε άλλη αιτιολογία, δεν υπήρξε συγκεκριμένα καμία αιτιολογία, αλλά θεωρούμε ότι η βασική αιτιολογία για την κατάργηση ήταν το κόστος λειτουργίας των μεταβατικών εδρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορούμε να ξέρουμε και να ελέγξουμε, το κόστος ήταν ελάχιστο έως αυστείο. Επομένως, θεωρούμε ότι η κατάργηση της συγκεκριμένης έδρας, από τη στιγμή που οικονομικά ήταν ελάχιστη και επομένως δεν μπορεί να είναι αιτιολογικός λόγος αυτός, σαφώς και μπορεί να ανατραπεί. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει και αναφέρουμε και στη συγκεκριμένη επιστολή, δυστυχώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, όπως και κανένας Δικηγορικός Σύλλογος στη χώρα, δεν ρωτήθηκε καν για το συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που θεσμικά όφυλαν να το ρωτήσουν. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να προβούμε σε οποιαδήποτε αντίδραση μέσα στα πλαίσια βέβαια της νομιμότητας και των αρμοδιοτήτων μας, προκειμένου να αλλάξει η συγκεκριμένη απόφαση. Δεν μπορεί ένας τέτοιος τύμβος να κρύβει μόνο έναν τάφο, δηλώνει ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης. Ο Πέτρος Θέμελης θεωρείται δάσκαλος για πολλούς από τους νεότερους αρχαιολόγους και έχει φέρει εξαίρετα αποτελέσματα στις ανασκαφές του στην αρχαία Μεσίνη. Δεν μπορεί ένας τέτοιος τύμβος να κρύβει μόνο έναν τάφο. Είναι η πρώτη κουβέντα του αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη, δασκάλου πολλών γενεών αρχαιολόγων που έχει κάνει θαύματα με τις ανασκαφές του στην αρχαία Μεσίνη. Ο αρχαιολόγος, ο οποίος επισκέφθηκε με το διάσμα δύο φορές την ανασκαφή τα τελευταία δύο χρόνια και ξεναγήθηκε από τη συνάδελφό του κυρία Κατερίνα, μιλώντας στην Καθημερινή για τις έρευνες στην Αφίπολη και την αποκάλυψη του μακεδονικού τάφου στο Λόφο Καστά, δηλώνει εντυπωσιασμένος από την εικόνα και το μέγεθος του μνημείου. Αποφεύγει κάθε σχόλιο για την ανασκαφή, τονίζει όμως ότι η Αφίπολη είναι μια σημαντικότητα πόλη της Μακεδονίας μετά την Πέλα, ορμητήριο των Μακεδόνων προς τη Θράκη, και από εκεί άλλωστε ξεκίνησε ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την Ασία. Για τη Ροξάνη, βέβαια, και για τον γιο του Στρατιλάτη, η περιοχή δεν συνδέεται με τα καλύτερα γεγονότα. Κατά την περίοδο που χρονολογείται ο ταφικός περίβολος, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., διαδραματίζονται σπουδαία ιστορικά γεγονότα στην Αφίπολη. Σημαντικοί στρατηγοί συνδέονται με την περιοχή, ενώ εδώ ο Κάσανδρος εκτέλεσε το 311 π.Χ. την όμιμη σύζυγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Ροξάνη, και τον Αλέξανδρο τον 4ο. Η ιστορία όμως έχει πάντα και πολλές ανθρώπινες πλευρές. Όπως το τάμο της Ροξάνης, σαν είδε ότι η Ιωνή ήταν δυσίωνη στην Παλάδα Αθηνά. Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, άλλωστε, έχει γράψει στο παρελθόν για τα πολύτιμα αναθήματα Μακεδόνων στην Ακρόπολη. Ανάμεσά τους ήταν και αυτά της Ροξάνης.
Κάποιο μάλιστα από αυτά τα αντικείμενα φαίνεται να τα προσέφερε λίγο καιρό πριν δολοφονηθεί. Πολλοί αρχαιολόγοι θεωρούν ότι σε αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα μνημείο πρέπει να είναι θαμμένο επιφανή τη εποχή. Εταίρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ήλθε από την Ανατολή με δύναμη, όπω λέει ο κ. Θέμελη, και πολύ χρυσάφι. Και ω καλό δάσκαλο, εξηγεί ότι οι έτεροι ήταν γόνοι μεγάλων οικογενειών, οι πέδε τη αυλή του βασιλιά, οι οποίοι γίνονταν στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έβριμα τη Αφίπολη, ακριβώ επειδή ο τύμβο είναι κολοσιαίο, μπορεί να κρύβει στην καρδιά του απείραχτα μνημεία. Η είσοδο που είδαμε όλε τι φωτογραφίε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, μάλλον έχει δεχθεί επίθεση τιμωρήχων. Η περιοχή άλλωστε ήταν πλούσια με πολλού θησαυρού. Οι αρχαιολόγοι, μηχανικοί και αρχιτέκτονε που εργάζονται στην ανασκαφή, ελπίζουν να βρεθεί τοιχογραφία που θα υποδεικνύει τον ένικο του τάφου και τι ανδραγαθίε του. Ακόμη καλύτερα μια επιγραφή. Όμω, όπω λέει ο ανασκαφέα τη Μεσίνη, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Αυτή είναι δουλειά των ανασκαφέων. Ψήφισμα διαμαρτυρία κατέθεσαν σήμερα στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκης οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για το θέμα τη εξισωτική αποζημίωση καθώ επίση και για το θέμα των βοσκοτόπων. Μιλώντα στην Αλφα τηλεόραση Δράμα, ο πρόεδρο των κτηνοτρόφων Δράμα σημείωσε πω θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα καθώ αποτελεί ταφόπλακα για τον κλάδο. Καταρχήν ήθελα να σα ευχαριστήσω που προβάλλετε τα προβλήματά μα. Να ακουστούν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα είχαμε ένα πανπεριφερειακό κτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην περιφέρεια Κομωτινής. Δώσαμε εκεί το ψήφισμά μας στον Περιφερειάρχη και ζητήσαμε τη συμπαράστασή τους και αυτοί μαζί με τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας να αγωνιστούν, διότι εμείς νιώθουμε ότι είμαστε ο πρωτογενής τομέας της χώρας και χωρίς εμάς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι σας είπα να πω. Εάν καταρρεύσουμε εμείς, θεωρούμε ότι καταραίει όλη η χώρα. Τι σας είπαν από την περιφέρεια, ποια στάση κράτησαν? Η περιφέρεια κατονόησε το πρόβλημά μας, τα αιτήματά μας, είπαν ότι είμαστε στο πλευρό μας και αυτοί από τη δική τους πλευρά θα κάνουν το δικό τους διάβημα προς τους υπουργούς. Να τους δώσουν να καταλάβουν ότι ώστε πρέπει η κτηνοτροφία να στηριχθεί. Το πρόβλημα το οποίο εσείς αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή, για να ενημερώσουμε και καλύτερα και τους τηλεθεατές μας, ποιο ακριβώς είναι, κύριε Λεβαζίτη? Συγκεκριμένα τα προβλήματα σήμερα ήταν δύο. Ναι. Το πρώτο είναι που κόπηκε ο κτηνοτροφικός κόσμος από τις εξωτερικές αποζημιώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ο καταρροϊκός πυρετός σε όλα τα κοπάδια. Υπάρχουν μεγάλες απώλειες, θα ζαψοφάνε. Η πολιτεία από πλευρά της δεν πήρε κανένα μέτρο. Με αποτέλεσμα να καταστρέφεται και να χάνει την ελληνική κτηνοτροφία. Εν τω μεταξύ, με έντονη ανησυχία παρακολουθεί τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της περιφέρειας. Η νέα διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιλώντας στην Αλφα τηλεόραση, ο νέος Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης υπογράμμισε πως καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να άρει την αδικία, να δώσει λύσεις και διεξόδους στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η κτηνοτροφία αυτό το διάστημα, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, πλήττεται. Έχουμε την ευλογιά που έχει πλήξει βαθιά και έχουμε χάσει τεράστια ποσά σε πολλά επίπεδα και που συνεχίζεται η επέλασή της κυριολεκτικά. Έχουμε τον καταρροϊκό, ο οποίος τώρα επεκτείνεται σε όλα τα σημεία σχεδόν της περιφέρειας και την ίδια στιγμή έχουμε και την άδικη περικοπή των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων. Η περικοπή αυτών των επιδοτήσεων φαίνεται ότι ακολουθείται και από μια απειλή στην ενιαία ενίσχυση για συμψηφισμό δήθεν αχρεωστήτους καταβληθέν των ποσών. Πρέπει να τονίσω ότι στο σύνολο της περιφέρειας περίπου 1.750 είναι οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται. Το συνολικό ποσό είναι γύρω στο 1.100.000 ευρώ. Από αυτού και αυτά είναι σε πρώτη φάση. Τη Δράμα είναι 254 με ένα ποσό 223.000 περίπου ευρώ. Πέραν αυτών βέβαια υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα με τους νέους κτηνοτρόφους. Όλο αυτό έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν γραφειοκρατικό μηχανισμό για να παρακολουθούν την εξέλιξη και τις αλλαγές των χαρτών. Έτσι το 2013 όταν δήλωσαν είχε διαμεσολαβήσει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμφωνίες οι οποίες
ακολούθησαν για το τι είναι βοσκότοπος, μεγάλη αλλαγή στους χάρτες, δήλωσαν εν αγνία τους φανώς εκτάσεις οι οποίες δεν ήταν κατά τους ορισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοσκότοπη και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όλο αυτό όμως είναι άδικο. Και είναι άδικο για δύο λόγους. Οι χώροι που παραδοσιακά οι ίδιοι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν ως βοσκότοπους, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται βοσκότοποι, ότι δεν είναι βοσκότοποι. Αυτό γινόταν πατροπαράδοτα. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι εκτάσεις κάτω από δενδροφυτείες ήταν βοσκότοποι και πρέπει να παραμείνουν βοσκότοποι. Πρέπει η χώρα να φροντίσει σε αυτό το μεταβατικό διάστημα μέχρι που διορθωθούν όλα αυτά τα λάθη, που νομίζω ότι μέσα στο 2015 θα διορθωθούν, να καλύψει αυτή την αδικία με εθνικούς πόρους και έτσι ώστε να διασωθεί η κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία είναι πολύτιμο παραγωγικό κεφάλαιο για τον τόπο. Ανάστατη είναι η παραγωγή ηλιανθού από την ποσόσταση στην παραγωγή που έχει επιβληθεί και ζητούν από τα αρμόδια και στην αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα, καθώς για μία ακόμη φορά θα προσθεθεί ένα σοβαρό πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα του αγροτικού κόσμου. Δεν είναι μεγάλων ποσοτήτων, είναι οι ποσότητες που εμείς αν δεν τις βγάλουμε δεν έχουμε οικονομικότητα στην καλλιέργεια, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει πλαφώνει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα 290 κιλά. Εμείς θα είμαστε στην ομάδα ηλίανθου που έχουμε γύρω στα 350 κιλά στήσιμο, οπότε να ρωτιόμαστε τι θα γίνουν τα 100 κιλά που περισσεύουν στο στρέμμα. Αυτό είναι στο χέρι αυτή τη στιγμή της Πολιτείας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΙΠΚΑ για να μπορέσουν να δώσουν μία λύση και να πληρωθούν όλα τα λεφτά και όλα τα κιλά. Δεν γίνεται να αντί να επικροτούμε αυτούς που κάνουν παραπάνω παραγωγή, εμείς απλά να τους κόβουμε τα φτερά. Εμείς δεν είμαστε βιώσιμοι με 250 κιλά ηλίανθου. Θα πρέπει να κάνουμε 350 και 400 για να έχουμε μια αξιόλογη καλλιέργεια και να έχει μια αξιόλογη οικονομικότητα. Περιμένουμε τις λύσεις από το Υπουργείο, από τα δύο Υπουργεία μαζί, συντονισμένα. Πόσα στρέμματα περίπου καλλιεργούνται στην περιοχή? Γύρω στους 8 με 10.000 έχει η δική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσα στρέμματα μπορεί να είναι, αλλά στον ομόδρα μας είναι ακόμα σίγουρα 30 με 40.000 στρέμματα. Όλα δεν είναι ποτιστικά, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε η χρονιά με πολλές βροχές και τα λοιπά, είναι σαν να μιλάμε παντού για ποτιστικά χωράφια. Αυτοί κάλυπταν όλα αυτά τα κενά που είχαν από τα ξερικά με τα ποτιστικά. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχουμε σίγουρα στα 300 με 350 κιλά στήσιμο, όπως είπα και προηγουμένως. Οπότε ας κάτσουν να συσκεφτούν και να βρουν μία λύση για να μπορέσουμε να πουλήσουμε σωστά το προϊόν που έχουμε βγάλει από τα χωράφια μας. Με πολύ κόπο. Στις 31 Αυγούστου θα τελεστεί η ορκομοσία του νέου Δημάρχου Δράμας Χριστόδουλου Μαμσάκου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Δράμας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες της Δράμας στις 31 Αυγούστου, Κυριακή, στις 11.30 ώρα στο ισόγειο του Δημαρχείου, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, όλους τους συμπολίτες μας να τιμήσουν την τελετή ορκομοσίας, όπου θα παραβρεθεί και ο σεβασμιότατος σε αυτόν τον ανώτερο θεσμό, τον οποίο λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και σημαίνει νέα ορκομοσία της νέας δημοτικής αρχής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ τη Δευτέρα στο προάβλιο χώρο του γηπέδου Κρακτίδιο καθιερωμένος χορός του Κυνηγητικού Συλλόγου Δράμας με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας για ακόμα μία χρονιά, με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου που ξεκινάει σε δύο μέρες, διοργανώνει την ετήσια γιορτή του κυνηγιού σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Πλέον είναι μία γιορτή η οποία έχει γίνει θεσμός, μιας και κυνηγοί και όχι μόνο, και πολλοί φίλοι των κυνηγών μας τιμούν με την παρουσία τους. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, κάνουμε τα δύνατα δυνατά για την καλύτερη διασκέδαση των κυνηγών. Αν και εμείς οι κυνηγοί ξέρουμε να γλεντάμε, ξέρουμε να διασκεδάζουμε. Επομένως, θεωρώ ότι το κέφι και η διασκέδαση είναι εξασφαλισμένη. Θέλω να ευχηθώ για την καινούργια κυνηγετική περίοδο που ξεκινάει, όπως είπα, μεθαύριο, σε όλους τους συνάδελφους κυνηγούς και τις οικογένειές τους, να είναι μια χρονιά καλύτερη από την περσινή. Δεν θέλω να ευχηθώ τίποτα περισσότερο. Και όχι μόνο σε κυνηγετικό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό και σε οικογενειακό. Εύχομαι ο Θεός να μας έχει όλους καλά, σήμερα να περάσουμε πολύ όμορφα. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο αυτόν τον κόσμο που κατακλεί αυτό το χώρο για ακόμα μια χρονιά, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλους μας.
πραγματικά δείχνουν την αγάπη του στο σύλλογο και εμείς νιώθουμε την υποχρέωση να κάνουμε τα δύνατα δυνατά και να τους ανταποδώσουμε την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Είμαστε λίγο πριν από την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου του 2014-2015 με τον Σύλλογο Κυνηγών της Δράμας. Έχουμε σαν παλιά νομαρχία και τώρα την περιφέρεια αγαστή συνεργασία στην πολιτική προστασία. Είναι γνωστό ότι συμμετέχουν στις εθελοντικές ομάδες όπου επιτηρούν τα αλσίλια σε σχέση με την πρόληψη των πυρκαγιών και τους ευχαριστούμε για αυτήν τη συνεργασία. Θέλω να ευχηθώ η κυνηγητική περίοδος που θα αρχίσει να είναι μια, θα έλεγα, εκτός του ότι αποδοτική στους κυνηγούς στα θυράματα, να θα έλεγα ανέμακτη όσον αφορά τους ίδιους τους κυνηγούς, γιατί δυστυχώς υπήρχαν στο παρελθόν ατυχήματα από μη τήρηση των κανονισμών. Εύχομαι καλή κυνηγητική περίοδο και καλά ο κυνήγι. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κάπου εδώ η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.